Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σα καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μα κανάλι στο YouTube. Αν δεν το πράξατε ήδη, πατήστε το κουμπί για εγγραφή και το καμπανάκι για να σα έρχονται ειδοποίησει. Και αν σα αρέσουν τα βίντεο, μοιραστείτε τα με του φίλου σα στα κοινωνικά δίκτυα. Σήμερα έχουμε ένα ερώτημα και μια ιστορία, το οποίο έτυχε να το απαντήσουμε και στο παρελθόν. Αν μπορεί ένα άνθρωπο, ο οποίο βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, να έχει συμπεριφορά που να προσωμιάζει με την αρκισιστική. Αν δηλαδή μπορεί να είναι απλώς κάποιος στο φάσμα του αυτισμού να έχει καλές προθέσεις και παρόλα αυτά να τον εκλαμβάνουμε ως ναρκισιστή ή αν κάποιος μπορεί να είναι και στο φάσμα του αυτισμού και να είναι και ναρκισιστής. Ήταν νάρκισος ή είχε στοιχεία από το φάσμα του αυτισμού. Καλησπέρα Θέκλα, χαίρετε. Τώρα τελευταία έχω ανακαλύψει τα βίντεό σου με αφορμή μια πρόσφατη εμπειρία που είχα με έναν άνδρα σε ερωτικό επίπεδο. Η ιστορία αυτή έχει λήξει από πλευρά μου, οπότε ο λόγος που σου στέλνω είναι αρχικά γιατί θα ήθελα τη γνώμη σου πάνω στο θέμα και έπειτα γιατί ίσως θα μπορούσε να γίνει αφορμή για ένα βίντεο. Γνώρισα τον X, τον τύπο δηλαδή, τον Χ περίπου πριν ένα χρόνο. Από την αρχή έπαθα αυτό που ονομάζεις ψυχοπαθολογική έλξη. Σε αυτό το σημείο θα σας πω ότι στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω και links από βίντεο που εξηγούν επακριβώ τι σημαίνει ψυχοπαθολογική έλξη. Ψυχοπαθολογική έλξη είναι η συνθήκη εκείνη στην οποία ερωτεύεσαι και ραβνοβόλα έναν άνθρωπο προτού το γνωρίσεις καλά γιατί ακριβώ το υποσυνείδητο σου αναγνωρίζει πω έχει την αντίστοιχη ψυχοπαθολογία με τη δική σου. Είναι για παράδειγμα να και εσύ είσαι συνεξαρτόμενο. Ήταν έντονη η έλξη προ αυτό. Εκείνο με προσέγγισε αμέσω μόλι με εντόπισε σε μία συγκέντρωση και μου εξέφρασε έντονα τον ενθουσιασμό του. Λόγια του τύπου: Είμαι πολύ καλή για να είμαι αληθινή ή έχω έναν πολύτιμο θησαυρό μέσα μου ήταν κάποια από τα κομπλιμέντα του. Εγώ ξαφνιάστηκα, αλλά δεν έκοψα την επαφή μας. Να τον κάτι στην αρχή μιας γνωριμίας, που βαράει και λέει την αυτά. Μόλις σε γνωρίζει, μόλις σε βλέπει, σου λέει ότι είσαι πολύ καλή για να είσαι αληθινή και ότι έχεις πολύτιμους θεσαυρούς μέσα σου, προτού καν σε γνωρίσει. Χτυπάει τον σου διαμαρτύρεται, αλλά εσύ το αγνοείς. Εγώ ξαφνιάστηκα, λες, αλλά δεν έκοψα την επαφή μας. Για ένα διάστημα, περίπου δύο μηνών, συναντιόμασταν σε παρέες, αλλά δεν με πλησίαζε περισσότερο, δηλαδή δεν μου πρότεινε να βγούμε οι δυο μας. Μετά χαθήκαμε. Πέρασαν μήνες που ξαναβρεθήκαμε, δηλαδή χαθήκατε για μήνες, ξαναβρεθήκατε και αμέσως το πήγε στο ερωτικό. Ξεκάθαρα πια δήλωνε το ενδιαφέρον του. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα ότι κάποιο ο οποίο μόλι μα γνωρίσει ενθουσιάζεται και για το πρώτο χρονικό διάστημα που ενθουσιάζεται, συναντιέται μαζί μα σε παρέε, αλλά δεν κάνει κίνηση και εμφανίζεται μετά από μήνε για να κάνει κίνηση, το πιο πιθανόν όταν μα γνωρίσει να έχει ήδη κάποια σχέση ή κάποιε σχέσει, να μα βάλει στο μυαλό του, σαν καλή περίπτωση. Καλή περίπτωση να φτιάξουμε μια ψυχοπαθολογική σχέση, μια προβληματική σχέση, αλλά όταν βρω ευκαι, ευκαιρία, όταν έχω ευκαι, ευκαιρία, θα έρθω. Και ήρθε, δεν ξέρω, υποθέτω και το έχω δει πολύ συχνά να συμβαίνει. Να επισημάνω ότι μου είχε ήδη πει ότι ανήκει στο φάσμα συγκεκριμένα στα χαρισματικά παιδιά και ότι είχε διαγνωστεί με χαμηλά επίπεδα άσπεργκερ. Τώρα, κάποιοι έχουν διάγνωση και το λένε, κάποιοι αυτοδιαγνώσκονται. Τώρα, εγώ δεν έχω ακούσει διάγνωση χαρισματικών παιδιών στο φάσμα. Είναι το φάσμα του αυτισμού και είναι σε διάφορα επίπεδα στο φάσμα. Ξέρω. Και το σύνδρομο Asperger δεν σημαίνει απαραίτητο ότι κάποιο είναι χαρισματικό. Απλώ τα πρόσωπα που διαγνώσκονται με το σύνδρομο Asperger δεν έχουν στοιχεία νοητικής καθυστέρησης που μπορεί να έχουν άλλα πρόσωπα που βρίσκονται σε άλλα σημεία στο φάσμα. Και αυτό μου έκανε εντύπωση, γιατί η δουλειά του ήταν με κόσμο και η επικοινωνία του ήταν ανοιχτή. Δεν είναι απαραίτητο ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται στο φάσμα ή έχουν σύνδρομο άσπερ και είναι διαγνωσμένοι, ότι αυτό θα διαφανεί στην επικοινωνία του στη δουλειά τους. Μπορεί να έχουν μάθει πώς να επικοινωνούν. Τη δεύτερη φορά που ξαναβρεθήκαμε, ξεκίνησε μια ιστορία ερωτική, η οποία είχε σκαμπανεβάσματα. Εκείνος, ενώ δήλωνε ότι ήθελε παραπάνω από σεξ, στην πράξη δεν επικοινωνούσε μαζί μου παρά μόνο όταν το ήθελε σεξ. Άρα εκεί θα ακούσεις τις πράξεις, όχι τα λόγια, αν ο άλλο σου λέει θέλω κάτι παραπάνω από σεξ, αλλά σε θυμάται μόνο για να σου στείλει ή να βρεθείτε για σεξ, τότε οι πράξει του λένε ότι θέλει μόνο σεξ. Εγώ δύο-τρει φορέ έκανα πίσω γιατί δεν ήταν αυτό που ήθελα από εκείνο. Του το είπα κιόλα. Πάντα όταν συναντιόμασταν, τυχαία με επαναπροσέγγιζε, αλλά πάλι ήταν μόνο για αυτό. Ξεπέτεσε κάνει μαζί σου δηλαδή. Δηλαδή δεν βγαίναμε ούτε περνούσαμε χρόνο μαζί. Ξαναέκανα πίσω και όταν του το είπα, μου έκανε επίθεση ότι δεν σέβομαι τις ώρες που δουλεύει και ότι θέλω σκυλάκι. Αγάπη μου, δεν ξέρω αν είναι στο φάσμα, αλλά να αρχισεστείς είναι σίγουρα. Και μπορεί να συνυπάρξει και το να είναι κάποιος στο φάσμα και να είναι και να αρχισεστείς παράλληλα. Αυτό που λέγεται στα αγγλικά comorbidity, συνοσυρότητα. Ωστόσο, στην πράξη αυτός λειτουργούσε έτσι. Η αλήθεια είναι ότι το γούσταρα πάρα πολύ, αλλά μάλλον ήταν όλο στο μυαλό μου. Το σεξ δεν ήταν στο μυαλό σου. Η πιθανότητα να έχετε μια ερωτική σχέση ολοκληρωμένη ήταν στις επιθυμίες σου. Πρόσφατα επανήλθε μετά από διάστημα απουσίας και εγώ είχα το δέχτηκα γιατί ήθελα απαντήσεις για τη συμπεριφορά του και γιατί σε έτρωγε και εσένα το τέτοιο σου. Και γιατί δεν είχε προχωρήσει στο να δώσει εσύ ίδια απαντήσει για τη συμπεριφορά κάποιου. Όταν ένα άνθρωπο μα κοροϊδεύει κατ' επανάληψη, γιατί να περιμένουμε ότι θα μα δώσει απαντήσει, αν βρεθούμε ακόμη μια φορά μαζί του. Οι επαναλαμβανόμενε πράξει ενό ανθρώπου, οι παραλαμβανόμενε παραλήψει ενό ανθρώπου, they speak volumes. Λένε πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να μην τα λέει το στόμα του. Μου είπε ότι ήθελε σεξ τώρα, ενώ παλιά ήθελε σχέση. Α, καλά. Μου είπε ότι δεν έγινε και τίποτα, διαφωνίες υπάρχουν και ότι σημασία έχει το ποιοτικό σεξ. Ε, γι' αυτό. Ήθελε ποιοτικό σεξ. Γι' αυτό άφηνε να πλανάτε η πιθανότητα δημιουργία ερωτική σχέση. Γιατί αν μια κοπέλα έχει ελπίδε ότι θα δημιουργηθεί ερωτική σχέση με κάποιον, δίνει περισσότερη ψυχή και καρδιά στο σεξ. Όχι μόνο σώμα. Και έτσι το σεξ είναι ποιοτικό. Καταλαβαίνετε την κοροϊδία. Σε αφήνω να πιστεύει ότι θα κάνω με σχέση για να μου δοθείς περισσότερο και το σεξ να είναι πιο ποιοτικό, αλλά εγώ ποτέ δεν είχα σκοπό να κάνω σχέση. Και είναι πολύ εύκολο εκ να λέω: Παλιά ήθελα σχέση, τώρα δεν θέλω. Αλλά Έπαθα πλάκα γιατί πρώτη φορά τα έλεγε χήμα. Μπερδεύτηκα και του είπα ότι δεν έχει συναισθήματα. Δεν έχει συναισθήματα για σένα ερωτικά. Αλλά συναισθήματα έχει. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει συναισθήματα κάποιο ο οποίο είναι άπονο και άκαρδο και χρησιμοποιεί και εκμεταλλεύει του ανθρώπου. Όλοι έχουμε συναισθήματα, δεν υπάρχει άνθρωπο χωρί συναισθήματα. Απλώ υπάρχουν άνθρωποι με ενσυναίσθηση και άνθρωποι χωρί καμία απολύτω ενσυναίσθηση. Και οι άνθρωποι που βρίσκονται στο φάσμα έχουν δυσκολία για να έχουν γνωστική ενσυναίσθηση, αλλά αν κάποιο του τα εξηγήσει πώ νιώθει τότε αν είναι καλοήθιστοι και καλοπροαίρετοι άνθρωποι και δεν είναι αρκισιστέ, θα βιώσουν τη συναισθηματική ενσυναίσθηση. Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη γνωστική ενσυναίσθηση και τη συναισθηματική ενσυναίσθηση. Και θα πω και στην πορεία περισσότερα γι' αυτό. Άρα λοιπόν μπερδεύτηκε και του είπε ότι δεν έχει συναισθήματα, δεν το αρνήθηκε. Μάλιστα είπε ότι αν αρχίσει να μιλάει θα του βρω και άλλα κουσούρια. Πόσο χειριστικό αυτό. Μήπω ήταν και για να το λυπηθείς. Τέλο, τον μπλόκαρα από παντού γιατί κατάλαβα ότι ο άνθρωπο θέλει παιχνιδάκι και δεν ήμουν ούτε είμαι σε θέση να γίνω παιχνιδάκι. Απλώ με συνεπήρε το παραμύθι που έφτιαξα. Έπαθε στο λεγόμενο λίμεραν. Και σε αυτό το σημείο λέω ότι στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω το σύνδεσμο με την λίστα αναπαραγωγή με θέμα το λίμεραν. Τον αιμονικό μυρικασμό και μονική προσκόλληση σε σχέση που δεν έγινε ποτέ ή σε σχέση του παρελθόντος. Η απορία μου είναι αν όντω διακρίνει κάποιο είδο φάσματο ή ναρκισιστού Είναι ναρκισισμό. Ναρκισισμό διακρίνω σίγουρα. Για φάσμα δεν ξέρω, πρέπει να του κάνω τεστ. Δεν είμαι ειδική για να κάνω τεστ. Πρέπει να του κάνει κάποιο ψυχολόγο εξειδικευμένο στα τεστ για το Άσπεργκερ και για το φάσμα του αυτισμού και δεν μπορώ να γνωρίζω. Και για μένα δεν γνωρίζω αν είμαι συνεξαρτώμενη οτιδήποτε. Θα ήθελα τα φώτα σου και σε ευχαριστώ πολύ. Εδώ θα σου πω ότι δεν κάνω διαγνώσει. Κάνω κάποιε θεραπευτικέ υποθέσει. Θα σου απαντήσω όμω αυτά πρώτα. Καταρχά, δεν μπορώ να γνωρίζω αν ο άνθρωπο αυτό βρίσκεται στο φάσμα. Πολύ πιθανό να βρίσκεται. Και επίση, πολύ πιθανό να μην βρίσκεται. Και ούτε έχει σημασία. Και θα εξηγήσω γιατί. Όπω είπα και προηγουμένω, οι άνθρωποι που έχουν αυτιστικά στοιχεία και είναι διαγνωσμένοι ότι βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, δυσκολεύονται να έχουν γνωστική ενσυναίσθηση γνωστική ενσυναίσθηση σημαίνει να υπάρχουν αρκετοί κατοπτρικοί νευρώνες στον εγκέφαλο ώστε να μπορέσει το μυαλό μου να στροφάρει και γνωστικά να κατανοήσει ότι με αυτή τη μαλακία που κάνω άλλο θα στενοχωρηθεί. Να το σκεφτεί, όχι να το νιώσει. Οι ναρκισιστές έχουν γνωστική ενσυναίσθηση. Και μάλιστα αυτή τη γνωστική ενσυναίσθηση τη χρησιμοποιούν για να χειραγωγούν τους άλλους. Ξέρουν τι αποτέλεσμα θα έχουν οι πράξεις τους, Οπότε επίτηδε κάνουν αυτέ τι πράξει, ούτω ώστε να προκαλέσουν ανάλογα συναισθήματα στα θύματα του και να τα χειραγωγήσουν. Οι άνθρωποι που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού δεν έχουν την ικανότητα γνωστικής ενσυναίσθησης. Αναλόγως με το σε ποιο σημείο βρίσκεται στο φάσμα κάποιος περισσότερο ή λιγότερο. Ας πάρουμε το παράδειγμα κάποιου ανθρώπου ο οποίος έχει διαγνωστεί ότι βρίσκεται στο φάσμα και ότι έχει σύνδρομο Άσπερκερ μπορεί γνωστικά λόγω έλλειψη κατοπτρικών νευρών στον εγκέφαλο να μην πηγαίνει το μυαλό του όταν εγώ πω αυτό την κοτσάνα ή κάνω αυτή τη μαλακία ο άλλο θα στενοχωρηθεί. Να μην μπορεί να το καταλάβει από μόνος του. Αν όμως ένας άνθρωπος που δεν έχει κατοπτρικούς νευρώνες, έχει πολύ λίγους κατοπτρικούς νευρώνες, δεν είμαι νευροψυχολόγος, δεν είμαι αναπτυξιολόγος, αυτό που γνωρίζω ως μια απλή ψυχολόγος είναι ότι στους ανθρώπους με σύνδρομο Άσπεργκερ Στου ανθρώπου που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού υπάρχει έλλειψη κατοπτρικών νευρών στον εγκέφαλο. Άρα, δομικά, εγκεφαλικά, δεν στροφάρει το μυαλό κάποιου για να καταλάβει τι συναισθηματικό αντίκτυπο θα έχουν οι πράξει του πάνω στου άλλου. Αν όμω κάποιο που είναι στο φάσμα είναι καλό άνθρωπο, έχει καλοήθεια και δεν είναι παλιόπεδο και δεν είναι ναρκισιστή, γιατί οι ναρκιστέ είναι οι κακοί άνθρωποι, μπορεί να μην έχει αντίληψη γνωστική ότι αυτή η πράξη φέρνει αυτά τα αρνητικά συναισθήματα στους άλλους, εάν όμως το εξηγήσει ο άλλος ότι αυτό που έκανες με στενοχώρησε για αυτόν και για αυτόν τον λόγο, αν δηλαδή ο άλλος λειτουργήσει ως η προσωρινή κατοπτρική νευρώνες του ανθρώπου που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, τότε αν είναι καλοήθης άνθρωπος θα στενοχωρηθεί, θα νιώσει ενσυναίσθηση, θα νιώσει συντριβή για τον πόνο που προκάλεσε στους άλλους και θα διορθώσει τη συμπεριφορά του. Άρα το να είναι κάποιο στο φάσμα ή να είναι διαγνωσμένο με Άσπεργκερ δεν του δίνει θή για να συμπεριφέρεται λακισμένα και να συμπεριφέρεται με τρόπου που στενοχωρούν του άλλου ή άλλοι να το εξηγούν ότι οι τρόποι του στενοχωρούν και αυτό να συνεχίζει ακάθεκτο επειδή είναι στο φάσμα. Και επίση, το να λε σε κάποιον ότι έτσι όπω μου τα λε, χήμα και σταράτα, αντιλαμβάνομαι ότι δεν έχει συναισθήματα. Εντάξει, ήταν ένα δικό σου τρόπο για να πει ρε παιδί μου, δεν έχει συνέστηση. Και να σου λέει, Αν συνεχίσω να μιλάω, θα καταλάβει κι άλλα. Αυτό πάλι είναι χειριστικό. Γιατί σαν να κλαίγεται που είναι κακό άνθρωπο, αλλά στην ουσία δεν θέλει να κάνει κάτι για να αλλάξει και να γίνει καλό άνθρωπο. σω να επιδιώκει και να τον λεπιθεί. Επειδή είναι κακός άνθρωπος και το παραδέχεται Προσοχή, προσοχή, προσοχή οι κακοί άνθρωποι που το παραδέχονται ότι είναι κακοί δεν πάβουν να είναι κακοί. Αρκετέ φορέ μου στέλνετε διάφορα από εσά μηνύματα και μου λέτε: Παρακολούθησα στο κανάλι του ΤΑΔΕ. Και ο ΤΑΔΕ είναι ένα άνθρωπο ο οποίο είναι διαγνωσμένο με ναρκιστική διαταραχή προσωπικότητα και από παρόλα αυτά φτιάχνει ένα κανάλι στο YouTube ή έχει ξέρω εγώ ένα λογαριασμό στο TikTok και ανεβάζει βίντεο στα οποία εκπαιδεύει τους άλλους περί ναρκισισμού ο ναρκισιστής ο ίδιος και κάθονται και τον παρακολουθούν. Δεν σημαίνει ότι αν κάποιο το ξέρει πως είναι ναρκισιστής, το παραδέχεται πως είναι ναρκισιστής, ότι δεν είναι επιβλαβές να ακούμε αυτά που μας λέει. Δηλαδή, αν κάποιο έρθει και μας πει, εγώ το παραδέχομαι ότι είμαι δολοφόνος το ξέρω ότι είμαι δολοφόνο, το παραδέχομαι ότι είμαι δολοφόνο και κάνω ένα κανάλι να σα εξηγήσω πώ λειτουργούν οι δολοφόνοι. Αυτό σημαίνει πω πάβει να είναι δολοφόνο επειδή το παραδέχεται, πάβει να είναι επικίνδυνο επειδή έχει παραδοχή τη επικίνδυνοτητα του. Και ένα από αυτού που έχουν αυτά τα κανάλια έχει και πτυχίο ψυχολογία, ίσω και ανώτερο δίπλωμα ψυχολογία. Πάλι είναι επικίνδυνοι αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι καλή ιδέα να καθόμαστε να θεραπεύουμε. Η λέξη θεραπεύω στην αρχαία ελληνική σημαίνει υπηρετώ, λατρεύω, γιατρεύω. Θα καθίσουμε να επιρετούμε και να λατρεύουμε. Να θεραπεύουμε με τον όρο θεραπεύω στην αρχαία ελληνική γλώσσα τον κάθε προβληματικό, τον κάθε κακό άνθρωπο, επειδή παραδέχεται πως είναι κακός άνθρωπος, μακριά. Η χειριστικότητα του να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε άνθρωπος την όποια διάγνωση έχει, την όποια διάγνωση υποθέτει πως έχει ως ένα άλλοθι για να φέρεται κακοποιητικά, είναι ξεκάθαρα ναρκισιστική. Τώρα για σένα, αν πάσχεις από συνεξάρτηση ή όχι, δεν μπορώ να γνωρίζω. Αυτό που θα σου πω είναι ότι είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να κάνεις ψυχοθεραπεία ή να κάνεις και εντατική ψυχοεκπαίδευση προκειμένου να κατανοήσεις τους μηχανισμούς που λειτουργήσαν μέσα σου ώστε να πέσεις στην παγίδα αυτού του. Μήπως εντυπωσιάστηκε που είναι επιτυχημένο, μήπω εντυπωσιάστηκε που τα πάει καλά στη δουλειά του. Μήπως εντυπωσιάστηκες από κάποια χαρακτηριστικά του, εμφανισιακά ίσως. Μήπως σε τράβηξε το γεγονός ότι ήταν δύσκολο Μήπως παθιάστηκες μαζί του επειδή δεν σου καθόταν. Μήπως έπιασε το love bombing και στη συνέχεια θυματοποιήθηκες προς αυτόν. Δεν ξέρω. Το να κάνεις θεραπεία αυτή την περίοδο, το να κάνεις ψυχοθεραπεία αυτή την περίοδο θα σε βοηθήσει και για να καταλάβεις εσύ γιατί και πώς λειτουργήσε έτσι, αλλά και για να μπορέσεις να ξεπεράσεις την όποια συνεξάρτηση έχεις, την όποια χαμηλή αυτοεκτίμηση έχεις και οπωσδήποτε να δουλέψεις το γιατί βιώνεις ψυχοπαθολογική έλξη, ποια τραύματα του παρελθόντος σου ενεργοποιούνται και να τα θεραπεύσεις αυτά. Θεραπεύουμε τα τραύματά μας, δεν θεραπεύουμε τον κάθε μαλάκα που θα βρεθεί στο δρόμο μας και θα κάνει επίκληση στο συνέστημα. Εντάξει, ας αγαπήσουμε επιτέλους τον πολύπαθο εαυτό μας. Και να κατευθύνουμε την αγάπη μας και την ενέργεια μας προς τον εαυτό μας. Μας το εύχομαι. Αμήν. Σα αγαπώ.